Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή στο κανάλι μας για να συζητήσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις σε όλη την περιοχή, κυρίως όμως ό,τι αφορά στην Ευρώπη, εκεί θα επικεντρώσουμε, εν ώψη της έλευσης του Ντόναλντ Τραμπ, της ανάληψης επισήμως της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 20 Ιανουαρίου. Το Trump Effect, το λεγόμενο, δηλαδή οι συνέπειες θετικές, αρνητικές, αναλόγως από ποια πλευρά είναι ο καθένας από την έλευση Τραμπ, έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε ένα μεγάλο, βασικά σε όλο τον πλανήτη, σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος και μήκος, πλάτος και μήκος, αλλά στην Ευρώπη έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η Ευρώπη σπέβδει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μαζί για να τα συζητήσουμε, Νίκος Λιγερός, σύμβουλος στρατηγικής, καθηγητής και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γαμπρό μου. Το λεγόμενο Trump Effect, η παρουσία του Τραμπ, έχει αρχίσει και δρομολογεί εξελίξεις. Όλοι σπέβδουν με κάποιο τρόπο να ευθυγραμμιστούν, έτσι. Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ακόμα πρόεδρος και ήδη παίζουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά λειτουργεί καταλυτικά η δεύτερη θητεία του ήδη και μπορούμε να πούμε ότι και θέλουν να προσαρμοστούν, να ευθυγραμμιστούν, αλλά και ουσιαστικά να προλάβουν μερικές αλλαγές, ασκώντας μερικές πιέσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέα δεδομένα και να πρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί ακόμα και τους δύο τελευταίους μήνες για να συνεχίσει την πορεία του σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Σε τι αναφέρεσαι, τι τελεσμένα, για πες έτσι ενδεικτικά. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα σε θέματα Ουκρανικού, γιατί εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι οι Ευρωπαίοι βιάζονται για να υπάρχουν νέα δεδομένα τα οποία να είναι πιο θετικά με αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Δεύτερον, μπορούμε να πούμε ότι βιάζονται και στα θέματα τα ενεργειακά, γιατί βλέπουν ότι θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο φυσικό αέριο, που θυμάσαι ότι πριν από καιρό λέγαμε ότι μάλλον τέλειωσε, ενώ τώρα θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και θα υπάρχουν και νέες αδειοδοτήσεις. Άρα αυτό θα έχει επιπτώσεις βέβαια και στο δίκτυο και στη διανομή και βέβαια στο οικονομικό όφελος που θα προκαλέσει. Το άλλο που βλέπουμε επίσης είναι ότι οι Ευρωπαίοι κοιτάζουν και το νατοϊκό. Δηλαδή, επειδή είχαμε τη συζήτηση στην προηγούμενη θητεία για το 2%, τώρα μάλλον θα περάσουμε στο 3% του ΑΕΠ για την συνεισφορά. Εδώ καταλαβαίνεις ότι οι μερικοί είναι πολύ πίσω, άλλοι είναι βέβαια πολύ πιο μπροστά, για να πούμε και την αλήθεια. Η Ελλάδα είναι ό,τι πρέπει στα 3 ήδη και αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ο κίνδυνος σε σχέση με την Ρωσία, επειδή βλέπουμε την κινητικότητα από την πλευρά των Βαλτικών χωρών, της Πολωνίας, αλλά ακόμα και τις μεγάλες αλλαγές που βλέπουμε και στην Κεντρική Ευρώπη και έρχομαι τώρα στο τέταρτο σημείο, δεν θα μιλήσω μόνο για τα αυτοκίνητα που έχουν σχέση με τη Γερμανία, αλλά γενικά υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά της Γερμανίας και νομίζω ότι αυτό έρχεται να ενισχύσει, πώς να το πω τώρα, η πολιτική απολογία και της Μέρκελ, γιατί τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι επιλογές οι στρατηγικές της Γερμανίας δεν ήταν απαραίτητα οι βέλτιστες, ας το πούμε έτσι προς το παρόν, και τώρα με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν πείθουν, καταλαβαίνουμε όμως ότι προσπαθεί να ξεπεράσει μερικά εμπόδια και να πει ότι είναι η θητεία της, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν 16 χρόνια, δεν είναι και λίγο, ότι ήταν πολύ σημαντική, ότι μπορεί να εμπερίχει μερικά λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές είχε νόημα. Όμως βλέπουμε ότι η Γερμανία είχε δεθεί και είχε γίνει μια τεράστια εξάρτηση σε σχέση και με την Ρωσία, αλλά θα έλεγα και με την Κίνα, και τώρα το βλέπουμε σε πρακτικό επίπεδο τις επιπτώσεις. Και τώρα που έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να ολοκληρωθεί ο κύκλος, επειδή ξέρουμε και ποιες είναι οι θέσεις του, ειδικά για το θέμα της Κίνας, γιατί το έχουμε ζήσει και με την πρώτη θητεία, η Γερμανία αναρωτιέται πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Κατά συνέπεια, επειδή επηρεάζει βέβαια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε αυτήν την τεράστια κινητικότητα και θα έλεγα επίσης σε σχέση με τα, αν θες, πιο πολύ πιο κοντά μας, το γεγονός ότι μιλάμε πλέον για το φυσικό αέριο, ότι ανακοινώνεται ότι τον Ιανουάριο η ExxonMobil θα κάνει γεωτρήσεις
σε δύο θαλάσσια οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ και ξέρουμε ότι συνέχεια θα έχουμε και εμείς στη σειρά, αυτό έρχεται να πείσει ακόμα και τους πιο άπιστους ότι οι έρευνες για φυσικό αέριο, για ενεργειακά στρατηγικά αποθέματα δεν σταματούν με τις κρίσεις, αλλά αντιθέτως υπάρχει μια μορφή επιτάχυνσης και αυτό θα είναι, αν θες, ένα κύμα που θα πρέπει να αξιοποιήσει και η Ελλάδα και να μην μπούμε στα κλασικά, τα γραφειοκρατικά μέχρι να αποφασίσουμε τι γίνεται. Το παράθυρο είναι εδώ, το time είναι πολύ καλό και όλα αυτά θα ενισχυθούν με τον ερχομό του Ντόναλντ Τραμπ επίσημα μετά τις 20 Ιανουαρίου του 2025. Πάντως, θέλω να μείνω σε αυτό που λες, επειδή πλέον είναι σαφές ότι θέλοντας και εμείς, εκόντες άκοντες, θα γίνουμε κόμβος λόγω σχεδιασμών άλλων. Η Ελλάδα, για να είμαι ακριβής, το ελληνικό πολιτικό σύστημα είχε μία άρνηση στο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχαν δοθεί και στο παρελθόν στο θέμα του στο ενεργειακό πεδίο. Τώρα τα πράγματα πλέον έχουν μορφοποιηθεί. Θα είναι έγκλημα και αυτή τη φορά να αρχίσουμε πάλι τα ίδια με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις προσφυγές περιβαλλοντικών οργανώσεων, που πολλές είναι βιτρίνα άλλων συμφερόντων κλπ. Εδώ έχουμε μία ευκαιρία η οποία με αυτές που γίνονται κάθε 100 χρόνια, έτσι, που έρχονται κάθε 100 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι όπως το είπες, στην πραγματικότητα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάτι που γίνεται παθητικά από την πλευρά μας. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε ανάγκη να πείσουμε κανέναν, γιατί όταν έχεις εξόρυξη φυσικού αερίου, πάνω τι ψάχνεις για πελάτες. Εδώ οι πελάτες έχουν έρθει πριν, οι επενδυτές έχουν έρθει πριν και αυτοί που θέλουν να το αξιοποιήσουν έχουν έρθει πριν. Άρα η τελευταία ρόδα της άμαξας είναι η Ελλάδα, λιγότερο βέβαια η Κύπρος. Αλλά τώρα επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνολική αλλαγή και μια αναζήτηση σε επίπεδο αξιοποίησης όχι μόνο της ενέργειας αλλά και ενίσχυσης της υψηλής στρατηγικής, μιλάω τώρα για την εφαρμογή του Ρίμλαν και βέβαια τον δεύτερο άξονα, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μάλλον ζει μια αποκάλυψη και όχι μια ανακάλυψη, διότι γίνεται η ανακάλυψη από τους άλλους και τώρα εμείς αποκαλύπτουμε ότι έχουμε όντως τεράστιες δυνατότητες τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε τώρα, γιατί στρατηγικά θα έχουμε τεράστια ωφέλη, αλλά μην ξεχνάμε ότι η στρατηγική και η ενέργεια είναι πάντοτε συνδεδεμένα δεδομένα. Σημαίνει επίσης ότι θα παίξουμε πιο δυνατά γεωπολιτικά, γιατί οι σύμμαχοί μας, από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, ποντάρουν πολύ περισσότερο πάνω μας και αν εμείς δεν ασχολούμαστε συστηματικά με το τι γίνεται μόνο στα ισοκομματικά κάθε κόμματος της Ελλάδος και περάσουμε σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, τότε όντως θα δούμε αυτά τα ωφέλη να είναι εξαιτικά. Εδώ με τη Γερμανία έχουμε το εξής. Οι Αμερικανοί την αποσύνδεσαν από τον ένα πνεύμα αναπτυξιακό που είχε, δηλαδή το φθηνό ρωσικό αέριο, με τα ορατά αποτελέσματα. Τώρα θα την αποσυνδέσουν και από τον άλλο πνεύμα, από την εμπορική σύνδεση με την Κίνα. Και είναι στην κατάσταση που είναι. Και θα έχουμε προφανώς σοβαρές επιπτώσεις εντός Γερμανίας και κατ' επέκταση στους συσχετισμούς εντός Ευρωπαϊκής Υπήρου, έτσι. Ναι, θα έλεγα ότι πιο βαθιά ακόμα αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να έχεις εξαρτήσεις. Δεν πρέπει να κοιτάζεις μόνο το βέλτιστο τοπικά, αλλά να κοιτάς τι είναι το βέλτιστο ολικά. Η Γερμανία έπαιξε μόνη της για την πάρτη της πολλές δεκαετίες, αξιοποιώντας την διαφορά που κάνει τη διαφορά και τώρα βλέπει ότι αυτή η εξάρτηση που είχε για το ενεργειακό με την Ρωσία και για το εμπορικό με την Κίνα έχουν δημιουργήσει ένα ευάλωτο σημείο, ένας αδύναμος κρίκος έχει εμφανιστεί και έρχεται τώρα η Αμερική να πατήσει πάνω σε αυτό, όχι για να κάνει μια κόντρα με την Γερμανία, αλλά γιατί θεωρεί ότι είναι πιο σημαντική η ενεργειακή ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλει να είναι μόνο η Γερμανία, και ουσιαστικά την βάζει στη θέση της στη Γερμανία, γιατί σου λέει, εσύ έκανες αυτές τις επιλογές τόσες δεκαετίες, δεν είναι οι πιο ωφέλιμες για την όλη δομή και εμείς, νατοϊκά, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πτέρυγα, η οποία να είναι
πιο αυτόνομη, σίγουρα να μην είναι εξαρτημένη από αυτές τις δύο δυνάμεις, ενώ τη Ρωσία και την Κίνα, και επειδή επενδύει πάρα πολύ δυναμικά η Αμερική στην Άπο Ανατολή και βέβαια ειδικά στον Ειρηνικό ωκεανό, δεν θέλει να αφήσει πίσω της κάτι που σέρνεται και θα πρέπει σίγουρα να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα η Γερμανία και να βγει από αυτό το κλασικό της πλαίσιο του τύπου άμα εγώ είμαι η πρώτη οικονομία στην Ευρώπη και μπορώ να το χειριστώ επειδή έχω φθηνή ενέργεια και καλό εμπορικό σύστημα, είναι εντάξει. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν εντελώς αναθεωρηθεί, γιατί πολύ απλά η Γερμανία έχει αποδείξει ότι κοιτάζοντας το βέλτιστο δεν κοίταξε το ανθεκτικό. Ενώ η Αμερική θέλει ανθεκτικότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προτιμά μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δυνατή παρά να έχει μόνο έναν παίκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι δυνατός. Άρα οι Αμερικανοί πάνε στην δημιουργία διαφόρων συστημάτων στήριξης, δηλαδή πάνε σε μια πιο πολυκεντρική Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις πηγές σταθερότητας ισχύως, τα σημεία σταθεροποίησης και ισχύως, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στον Νότο, διότι η Ευρώπη λειτουργούσε τόσο καιρότερο βαρός από το κέντρο και πάνω, και ο πόλος ευρωπαϊκός ήταν ο Βόρειος. Τώρα βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί τους αναγκάζουν να μοιράσουν τους πόλους, ανοίγουν το παιχνίδι και δυτικά και ανατολικά και νότια σε εμάς, έτσι. Και ανατολικά και νότια σε εμάς. Εγώ θα έλεγα, αν τολμούσα, να πω ότι είναι ένα New Deal. Και αυτό το New Deal μας συμφέρει εμάς, γιατί δεν είναι μόνο ότι είμαστε στο Νότο, όπως το λες και είναι σωστό, είναι ότι για μένα παίζει πολύ το παραθαλάσσιο ή όχι. Δηλαδή είμαστε θαλάσσιες χώρες, ναι. Υπάρχει φυσικό αέριο, υπάρχει ενεργειακό σύστημα, υπάρχει δίκτυο, ναι. Όταν είμαστε μόνο στην ξηρά και είναι όλο αυτό το πλαίσιο εξασφαλισμένο, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης. Και εδώ είναι το παράδοξο της υπόθεσης, είναι ότι ο Βορράς είναι πιο αναπτυγμένος, αλλά δεν έχει περισσότερες δυνατότητες. Ο Νότος είναι λιγότερο, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες. Άρα για έναν στρατηγικό επενδυτή, που μην ξεχνάμε ότι τα βλέπει και έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει, δεν κοιτάζει ποτέ θέματα στρατηγικής αποκλειστικά στρατηγικά, τα κοιτάζει και οικονομικά. Άρα για κάποιον που θέλει να επενδύσει και να κάνει μια διαφορά, πάντοτε ποντάροντας βέβαια και στο America First, αυτό που θέλει είναι να υπάρχει κάτι το ανθεκτικό, ωφέλιμο οικονομικά, έτσι ώστε να μην σπαταλάει χρόνο και η στρατηγική του επένδυση να έχει νόημα για τη συνέχεια, όχι μόνο της πρωτιάς της Αμερικής, αλλά και της αντιπαράθεσης που θα έχει με την Κίνα. Άρα φτιάχνει ανθεκτικά σημεία στήριξης. Μάλιστα. Κλείνοντας, πρέπει να παρατηρήσουμε πάντως το εξής, ότι υπάρχει και ένας ανταγωνισμός πλέον, έχει μεταφερθεί ένας ανταγωνισμός και στο Νότο, μπορεί κανείς να το δει από διάφορα στοιχεία, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, ας πούμε μεταξύ του ελληνικού παράγοντα που αποτελεί εδώ και καιρό επιλογή των Αμερικανών και μία από τις επιλογές, με Ιταλία και Ισπανία. Δηλαδή, βλέπουμε την Ιταλία και η Ιταλία ούτως ή άλλως πάντα μας βλέπει ανταγωνιστικά. Η υψηλή στρατηγική της Ιταλίας πάντα έβλεπε την Ελλάδα, τον υλικό παράγοντα συνολικά ανταγωνιστικά. Και οι Ισπανοί, δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια άλλη διαίρεση μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου και Κεντρικής και Δυτικής. Προφανώς και αυτοί δεν θέλουν υπέρμετρη ενίσχυση της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς να είναι και αυτοί παρόντες. Σωστά, και το βλέπουμε βέβαια και με το θέμα της ΕΝΗ, ειδικά στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε και τι ήθελε να κάνει και η Repsol από την πλευρά της Ισπανίας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που είπες τώρα, ενισχύει τη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου, αλλά θα έλεγα και υπάρχει και η διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης, εντός της Μεσογείου εννοώ. Άρα θα έλεγα ότι αυτός που είναι νότιο-ανατολικά είναι αυτός που έχει τις περισσότερες δυνατότητες με τεράστια στρατηγικά κοιτάσματα και σε αυτό δεν θέλει να ανταγωνιστεί η Ισπανία και η Ιταλία, θέλουν να συμμετέχουν, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικό. Μιλάμε για μια κυριαρχία ενεργειακή, γιατί δεν φταίνουν αυτοί. Τα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται ανατολικά στη Μεσόγειο και βέβαια νότια της Ευρώπης. Άρα είναι το ανάλογο από αυτό που ζήσαμε στον Βορρά με την Βόρεια Θάλασσα ή ακόμα και με τη Βαλτική. Εδώ τώρα μπαίνει η Μεσόγειος
Και επειδή η Κύπρος και η Ελλάδα είναι μεσογειακές χώρες και είναι, αν θες, στη σωστή πλευρά, όχι που λέμε της ιστορίας, αλλά της ενέργειας, είναι μια τεράστια διαφορά και πρέπει και αυτές οι δύο χώρες που το έβλεπαν ανταγωνιστικά, αναγνωρίζοντας τώρα ότι υπάρχει μια κυρίαρχη στρατηγική, θέλουν να συμμετέχουν ενεργά και να μπορούν να πούν ότι και εμείς είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Μάλιστα, λοιπόν, βρισκόμαστε ενώπιον μιας ιστορικής ευκαιρίας. Ας ελπίσουμε ότι θα ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ να δούμε και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθούν τελικά και οι σχέσεις του Τραμπ με την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο της περιοχής. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Νίκος Λιγερός, τον ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί.